Geeta has a property to let and wants to find the perfect tenant and the perfect management company to look after her property. She calls Revive as she hears they're providing landlords with an amazing management service. Revive come out to view the property on the same day, and within 24 hours, Revive have made an offer to Geeta to rent the property directly from her for the long term. This is the ideal tenant for Geeta, as she receives a guaranteed rent every month, whether it's fully occupied or not, with no fees or hidden charges. Revive improve the property and add their finishing touches before moving in like-minded working professionals looking for a shared home. The tenants love Revive as it provides them with an all-inclusive package with utility bills, council tax, internet, and Netflix, so they can focus on their lives. Revive send out their cleaners and maintenance team on a regular basis to ensure their properties are being looked after. They also take on all minor maintenance issues at their own expense. If Geeta wants to inspect the property, she can. Otherwise, Revive can always send her inspection reports. If you have a property to let like Geeta, then get in touch and join the many landlords and letting agents benefiting from our service. Revive Property. No hassle, no voids, guaranteed rent. Το ταλαντό σχίζει ρυθμικά τη σιωπή της νυχτάς, κι ενώ πληθαίνουν τα κεριά το φέγγος του καθολικού, εσύ της Ανατολικής Θράκης, εντός του παλαιού φλουρίου πλησίων των τυχών τουρκιστή Καλέπαρ, ευρίσκεται ο δια πολλά έτη ψούμενος ο Σπύργος Κατοπτεύων, η θάλασσα της Προποντίδος, ο ιερός ναός του Αγίου Σπυρίδωνος. Η ιστορία όμως τούτου του ναού, επειδή χάνεται στα βάθη των αιώνων, εκκρίθη σκότμο δια την καλυτέρα ενημέρωση του αναγνωστικού κοινού, να ταξινομήσουμε τα διαφόρους μαρτυρίας και τα γεγονότα τα οποία σημάδεψαν την λατρευτική του πορεία τις τρεις μεγάλες περιόδους. Στην πρώτη περίοδο, η οποία άρχεται από τον 6ο αιώνα έως το μέσον του 19ου αιώνα, γίνεται μία σύντομος αναφορά στον χρόνο αναγέρσεως, καθώς και στα αρχιτεκτονικά στοιχεία του Οσάνου Ναού, στη δευτέραν περίοδο, η οποία αναφέρεται εκ των μέσων του 19ου έως τα αρχάς του 20ου, αιώνος, παρέχονται πληροφορίες από την έναρξη της ανοικοδομήσεως έως και την τέλεση των εγγενείων του, καθώς επίσης αναφέρεται και η συμβολή των Μητροπολιτών και των Σωματείων της Σιλιβρίας στην ανωτέρω ανοικοδόμηση. Τέλος, η τρίτη περίοδος, αρχάς του 20ου αιώνος, μέχρι σήμερα καταγράφει τα διάφορα εκκλησιαστικά συμβάντα τα οποία συνδέονται με την ιστορία της εν λόγω εκκλησίας. Πρώτη περίοδο, από τον 6ο έως μέσα 19ου αιώνα. Ο ναός ούτως εικάζεται ότι ανηγέρθη μεταξύ του 9ου και του 10ου αιώνα επί των ερυπείων ενός αρχαίου εθνικού ιερού του Ποσειδώνος. Θεωρείται ακόμη ότι ο ναός λειτουργήσε και ως μοναστηριακός. Για την ιστορική πορεία του υποδομικού συγκροτήματος αυτού, σημειώνει ο αρχιτέκτον μηχανικός Κωνσταντίνος Μαυρίδης, στο κάτω δισήγραμμά του υπό τον τίτλο Έκθεση αρχιτεκτονική περί της ανακαινήσεως της εν Σιλιβρία Ιεράς Εκκλησίας ο Άγιος Σπυρίδων, τα εξής. Ο κυρίως ναός ήταν σχήματος τετραγών και επί των τεσσάρων πλευρών εστηρίζεται ο τρούλος. Εις κάθε μία πλευρά υπάρχουν αψίδες, όπου η κάθε μία αψίς εστηρίζεται εις δύο οικείωνας και παραστάτας. Εις την βορεία και νοτία πλευρά, οι αψίδες έφεραν από μία είσοδο και υπεράνουν αυτής τρία παράθυρα. Ακόμη, η αψίς της δυτικής πλευράς έφερε και αυτή μία πύλη, η οποία αποτελεί την μοναδική χρηστική είσοδο και άνωθεν αυτής προσδιορίζεται ο γυναικολήτης.
ενώ υπό τις τετάρτης αψίδος της ανατολικής πλευράς συναντάται η ωραία πύλη του εικονοστάσιου και το τμήμα του Ιερού Βήματος. Αξίζει να σημειώσουμε ακόμη για την αρχιτεκτονική διάρθρωση ότι ο θόλος εστηρίζεται στις 16 μαρμαρίνους ίωνας, 4 στις κάθε πλευρά και το μήκος του ναού, ομού με τον πρόναο και το Άγιο Βήμα ίσα 14 και 35 μέτρα. Το δε πλάτος 9 και 20 και το ύψος 6,70 μέτρα. Επίσης, στην Οσάνο εμπεριστατωμένη μελέτη του Μαυρίδου, η οποία φέρει ημερομηνία 25 Μαΐου 1881, εκτός από την λεπτομερή περιγραφή των αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών των υπολείπων οικοδομικών τμήματων του ναού, όπως του Ιερού Βήματος, μετά των δύο παρακειμένων προσκομιδών του Προνάου και του Νάρθικος, παρέχονται χρήσιμη πληροφορία για τον εξοραϊσμό, την ανακαίνιση και αναστήλωση. Ακόμη, η Ρωσάνο μελέτη περιελάμβανε και ειδική αναφορά για την κατάλληλη χωροταξική ρύθμιση του νεκροταφείου, το οποίο υπήρχε στον άβλιο χώρο της Εκκλησίας, στην νοτιοανατολική εσωτερική γωνία του φρουρίου. Θεμελιωθείς λοιπόν ο ναός του Αγίου Σπυρίδωνος εντός θαυμασίου φυσικού περιβάλλοντος και εστολισμένος με τα κάλους θεοτέφτου, παρέμενε βιγλάτορας και πνευματικών φρούριων δια την ευρυτέρα περιοχή της Σιλιβρίας. Μετά από σεισμόν περί των 10ων ή 11ων αιώνα, υπέστη ζημίας. Και κατά συνέπεια κατεστράφησαν οι τείχοι, ο Τρούλος και ο Πρόναος. Μετά την επιδιόρθωση των ανωτέρων βλαβών και μεταξύ του 10ου και 12ου αιώνα, κατεσκευάστηκε ο Νάρθικας. Στη συνέχεια των εσωτερικών του ναού ιστορήθηκε από αγιογραφίας της εκκλησιαστικής μας παραδόσεως, διαπαραστάσεων της Αγίας Γραφής, καθώς και εικόνα των Αγίων, η οποία άνοιξαν στη φθορά του Πανδαμάτωρος χρόνου και ως τον τελών του 19ου αιώνος διατήρησαν τον ανεξίτηλο χρωματισμό του. Πιθανολογείται ότι ένας δεύτερος και ισχυρότερος σεισμός μεταξύ του 15ου και 19ου αιώνος κατέστρεψε τον μεγαλοπρεπή Τρούλο, επί του οποίου υψώνεται ο Τίμιος Σταυρός και προκάλεσε επικίνδυνους προγμάς εις τους τείχους και εις τα κυριότερα δομικά υλικά των θεμελίων. Με την πάροδο των χρόνων και την παντελή έλλειψη συνεχούς φροντίδος, το οικοδόμημα υπέστη βύθιση ενός μέτρου, οπότε και ερημώθη. Ο ναός του Αγίου Σπυρίδωνος ως καταφύγιο των αδυνάτων και φυλακτήριων θεόσδοτων απαιτέλει σημείων αναφοράς για τους χριστιανούς της Σιλιβρίας και ως κέντρο λατρευτικών συνάξεων υπήρξε σημείων των προσευχών. Πρωταρχικό τους μέλημα η δημιουργία του Ιερού Βήματος, του Ιερού Θυσιαστηρίου, όπου θα λατρεύουν τον Θεό και θα επιζητούν τις πρεσβείες της Υπεραγίας Θεοτόκου και των Αγίων για την εκπλήρωση των καθημερινών ετοιμάτων τους. Εγνώριζαν ότι εντός του ναού συντελείται η πνευματική και η ηθική αλλίωση της ψυχής, εκ της αγάπης και του πόθου του Θεού, η κάθαρση του ναού και της καρδίας και ο αγιασμός των ψυχών. Εις αυτή την εσωτερική αναγέννηση συνέβαλε η τυπική διάταξη του Καθολικού με τα υπερόχου τοιχογραφίας που εκάλυπτον όλη την επιφάνεια των τείχων. Ο αυστηρός και ηλαρός παντοκράτορ του Τρούλου και που εποπτεύει όλα στα ελαστρευτικά πράξεις και αποδέχεται ως ευώδης τη μία ματασευκάς και τους ύμνους των πιστών της Σιλιβρίας. Αυτήν την ακεραία και ανώθετον πατροπαράδοτον πίστη εις τον Χριστό διέσωσαν με μοναδικών τρόπων οι ευλαβείς χριστιανοί της Σιλιβρίας. Δευτέρα περίοδος, μέσα 19ου έως αρχάς 20ου αιώνα. Αιώνας τώρα ο Άγιος υπέμενε αυτή την κατάσταση να υφίσταται ο ναός του την πλήρη εγκατάλειψη. Αλλά όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, κατά τη δευτέρα κυρίως φάση της ιστορικής του πορείας, ανακαινίστηκε εκ θεμελίων με την προς Θεών μεσητεία του Αγίου Σπυρίδωνος. Ιστορικώς απεδείχθη ότι ο Άγιος Σπυρίδων προπορεύοντο εις κάθε προσπάθεια των Σιλιβριανών εξομάλυνε τα εντάσεις και δυσκολίες, ανεκάλυπτε μεθόδους και διεφώτιζε τους ανθρώπους
ανοίγουν νέους ορίζοντας ώστε να συμβάλλουν στην ανοικοδόμηση του ναού την περίοδο αυτή, συναντώμεν δραστηρίους και δημιουργικούς ιεράρχες της Μητροπόλεως της Λιβύριας, οι οποίοι ρίπτονται ολοκληρωτικώς εις τον αγώνα της αναστηλώσεως του ναού. Ενδεικτικώς μνημονεύομεν τους Ζαχαρίαν, Γερμανών Αποστολίδη, Διονύσιον Σταυρίδη, τον δεύτερο και άλλους. Όλοι στη Συλληβρία επεθύμουν και ονειρεύοντο μια νέα εκκλησία δια τον Άγιο Σπυρίδωνα, αλλά με συγκρατημένη την φαντασία, αφού η συνθήκη ήσαν δύσκολε και απαιτήσεις πολλέ. Η ελπίς και η προσδοκία, αλλά και η ευχή πολλών ετών που έλαβαν σάρκα και οστά. Το Μέγα Θαύμα συνετελέστη δια της ιδρύσεως της Ανδρικής Αδελφότητος ο Άγιος Σπυρίδων. Το 1866 έτος ορόσημο δια την ιστορία του ναού, αφού σκοπός της παραπάνω αδελφότητος ήταν η αναστήλωσή του. Το 1878 εξεδηλώθη ζωηρό ενδιαφέρον εκ μέρους της αδελφότητος δια την ανοικοδόμηση του ερυπωμένου ναού. Η φροντίς και η μέρινα της αδελφότητος υπήρξε καθοριστική. Δια την ανέγερση του ναού, ο Μητροπολίτης της Λιβύριας Διονύσιος Δεύτερος συνέστησε μάλιστα κερανική επιτροπή, η οποία απαιτελείται από τους Αναστάσιο Σταμούλη επιχειρηματίαν, Σταύρο Σταυρίδην φαρμακοποιών, Γιώργιο Βασιλείων και Μιχαήλ Παπαδόπουλου. Ακόμη εις τας δαπάνας της αναστηλώσεως συνέβαλε ο Σιλβιανός Μιλτιάδης Ιορδανόπουλος, ο οποίος έζη εις τας Αθήνας, ο τότε διευθυντής της Ριζαρίου Σχολής Άγιος Νεκτάριος Κεφαλάς Μητροπολίτης Πενταπόλεως και ο Αναστάσιος Σταμούλης. Το τεχνικό σχεδιάγραμμα της ανακαινήσεως συνέταξε ο αρχιτέκτονας Τι Φωτιάδης, πιθανώς να πρόκειται για τον πρώτο αρχιτεκτονικό σχέδιο, αφού στην συνέχεια ο πρόεδρος της αδελφότητος φαρμακοποιός Σταύρος Σταυρίδης, ο γνωστός με το παρονίμιο Βέικος, το 1881, εκάλεσε από την Κωνσταντινούπολη τον αρχιτέκτονα μηχανικών Κωνσταντίνο Μαυρίδη για να εκπονήσει αρχιτεκτονική μελέτη για την οποία εγένεται ο λόγος ανωτέρω, ώστε να συμβάλλει για το γνώσεό του και την εμπειρία του στην αναστήλωση του ναού. Πάντως, μετά την έναρξη των εργασιών και την παρέλευση 24 ετών από την σύνταξη και έκδοση των αρχιτεκτονικών σχεδίων του Μαυρίδου, την 1η Μαΐου 1905, Κυριακή των Μυροφόρων, εγένεται η τελετή των εγγενείων. Κατά αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, καταγράφεται η πορεία του ναού έως τα αρχικά του 20ου αιώνα, μέσω των ιστορικών πηγών, τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας. Τρίτη περίοδος, 20ου αιώνα έως σήμερα. Διαπολάεται ο ναός ή το ένα πνευματικό στολίδιο και εκκόσμη την Ιερά Μητρόπολη Σιλιβρίας, αναδεικνύοντας τα στέχνας της Ορθοδόξου Βυζαντινής τοιχογραφίας και εικονογραφίας. Όμως κατά την μικρασιατική καταστροφή, καθώς και κατά την ανταλλαγή των πληθυσμών, ο ναός κατεστράφει, παρεδόθη στη φθορά του χρόνου και μετεβλήθη η ερείπια, ενώ απέμειναν διάφορα μαρμάρινα λίθινα θράσματα ως υπονήματα του άλλοτε περικαλεστά του ναού. Σήμερα τα ανωτέρω οικοδομικά κατάλοιπα με την φροντίδα του Δήμου Σιλιβρίας εκτίθεται στον χώρο όπου ευρίσκεται ο ναός. Τα διάφορα απλά και απέριτα πέτρινα λείψανα, τα οποία κρύπτουν εντός του όλη την δόξα και το μεγαλείο της Ορθοδοξίας, συντελούν εις την δημιουργία πνευματικής καταστάσεως και αφυπνίσεως των ψυχών. Το 2014 αποτελεί την απαρχή και την αυγή της νέας ιστορίας της Ιεράς Μητροπόλεως της Σιλιβρίας δια της εκλογής του από μεγάλου αρχιδιακών κυρίου Μαξίμου εις τον ιστορικό θρόνο της Ιεράς Μητροπόλεως της Σιλιβρίας ήρθε σε μια νέα περίοδος πνευματικής και λειτουργικής αναγεννήσεως δια την Ορθόδοξη κοινότητα της επαρχίας Σιλιβρίας. Είναι γεγονός η ευαισθητοποίηση του Οικουμενικού μας Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου για την αναστήλωση και την επαναλειτουργία των εκκλησιών της Ανατολής με την πατρική παρότρησή του κυρίου Βαρθολομαίου, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κύριος Μάξιμος, καθιέρωσε από το έτος 2015 και εξής, κατά την εορτή του Αγίου Νεκταρίου, να τελείται υπαίθριος πανηγυρική αρχαιρατική θεία λειτουργία εις τον αύριον χώρο του Οσάνα Ναού,
δια της συμμετοχής ιερέων και καλυφώνων ψαλτών, οι οποίοι δια της μυσταγωγικής και εμελούς αποδόσεως των ύμνων κατά το πατριαρχικό ύφος λαμπρύνουν την πανίκη. Την ημέρα ταύτη της εορτής, σειραίων κατά χιλιάδας ευλαβείς προσκυνητές, καθώς και εκπρόσωποι θρακικών σωματείων εκ της Τουρκίας, της Ελλάδος, αλλά και από άλλας Ορθοδόξης χώρας, δια να προσευχηθούν. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, πραγματοποιούνται πολιτιστικές εκδηλώσεις εκ διαφόρων θρακικών μουσικοχορευτικών συγκροτημάτων της Ηλυβρίας και της Ελλάδος, ενθυμίζουσα των παλαιών καλών καιρών. Κορυφαίο γεγονός για την ιστορία του ναού υπήρξε η υπαίθριος πανηγυρική αρχαιρατική Θεία Λειτουργία της 11ης Νοεμβρίου 2018, προεξαρκούσης της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτος, του Οικουμενικού μας Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου. Ευχόμεθα, εκ βάθους καρδίας, όπως εμνημονευτεί σε θρησκευτικέ και πολιτιστικέ εκδηλώσεις, να αποτελέσουν γέφυρα ειρηνικής συνυπάρξεως θρησκειών και πολιτισμών σφυριλατούς σε σχέσεις αδερφοσύνης μεταξύ των δύο λαών. Καλό σας βράδυ, αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές. Μια ακόμη εκπομπή σαββατιανή, αφού υπάρχει άλλη εκπομπή μας της Τρίτης. Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά. Στην σημερινή μου εκπομπή έχω την χαρά, την τιμή και την ευλογία να φιλοξενώ τον Μητροπολίτη Σιλιβρίας κύριο Μάξιμο και τον αγαπητό αδελφό, τον θεολόγο, τον δόκτωρο θεολογίας, τον καθηγητή μας και νομικό, τον κύριο Δημήτρη Τσανικλίδη. Σεβασμιότατε, να ξεκινήσω με εσάς. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά, γιατί μέσα στο δύσκολο πρόγραμμα δεχτήκατε να είστε μαζί μας. Πιστεύω πως αρκετός κόσμος εδώ σας θυμάται, σας γνωρίζει, αφού εξυπηρετήσατε και την Ιερά μας Αρχιεπισκοπή μέσω του Ναού της του Θεού Σοφίας στο κεντρικό Λονδίνο, όταν κάνετε τις μεταπτυχιακές σας σπουδές εδώ, αλλά και με τον Παναγιώτα το έχετε έρθει σε αρκετά ταξίδια. Και ο Δημήτρης γνωστός εδώ στα της Ιεράς μας Αρχιεπισκοπής και πολύ αγαπητός φίλος και συνεργάτης, θα πω δικός μου, την τελευταία δεκαετία. Θέλω να μας πείτε δύο λόγια. Αρχικά, να χαιρετήσετε το πίμνιο εδώ της Αρχιεπισκοπής Θυατήρων, η οποία υπάγεται, όπως γνωρίζουν όλοι και εσείς ακόμη καλύτερα, στο σεπτό μας και οικουμενικό μας Πατριαρχείο. Και στην συνέχεια, να μας πείτε για την λειτουργική παρουσία στην Σιλιβρία. Εν πρώτης, Πάτερ Ιωσήφ, χαίρομαι πάρα πολύ που επικοινωνώ αυτή την αναστάσιμη περίοδο μαζί σας και με τους επιλεκτούς ακροατές σας. Διατηρώ πολλές αγαθές αναμνήσεις από τη διακονία μου στο Λονδίνο. Απευθύνω προς όλους το Χριστός Ανέστη, τους επιλεκτούς ακροατές σας. Η Μητρόπολη Σιλιβρίας, όπως είπε ο Δημήτρης, είναι μια ιστορική Μητρόπολη. Δεν χρειάζεται να αναφερθούμε εκτενώς στην εκκλησιαστική ιστορία της Μητροπόλεως. Έχει γράψει ο Δημήτρης διδακτορικό. Ήδη με τον Δημήτρη, τον νομίζω, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, τον περασμένο Νοέμβριο κάναμε εκπομπή για τη Σιλιβρία, αφιερωμένη στη Σιλιβρία, διαδικτυακή, με τους πολίτες της Ελβετίας και της Γερμανίας και των Αθηνών. Τώρα να αναφερθούμε στο σήμερα, θα κάνουμε ένα jumping και θα αναφερθούμε στο σήμερα. Μετά την εκλογή μου το 2014 ανέπτυξα φιλικές σχέσεις με τους παράγοντες της πόλης και συγκεκριμένα με τον Δημότατο Δήμαρχο, τον προηγούμενο δήμαρχο της Σιλιβρίας, τον κύριο Γιάννη Σίκλαρ, και με τη βοήθεια και τη συμπαράσταση του κυρίου Δημάρχου, με τη χάρη του Θεού, επιτελέσαμε λειτουργίες το 14, το 15, το 17, το 18, το 19, με αποκορύφωμα 8, που ήταν ένα πνευματικό αποκορύφωμα, διότι
ήρθε ο Παναγιώτατος και παρέστη και ιερούργησε επί τη μνήμη του Αγίου Νεκταρίου το 2018 και συνεριερούργησαν οι ταπεινότης μου, οι λαχιστότης μου, ο Άγιος Καλλιουπόλεος και ο Στέφανος. Ήταν μια μοναδική λειτουργική εμπειρία για εμάς, γιατί ήταν η πρώτη πατριαρχική θεία λειτουργία από ό,τι γνωρίζω. Ευρύτερης εκτός της πόλης, εκτός της ευρύτερης περιοχής της πόλης. Μιλάμε τώρα για Ανατολική Θράκη. Λοιπόν, ήταν μια μεγάλη ευλογία για μας αυτό το γεγονός, διότι, ξέρετε, εκεί που τελεί τη Θεία Λειτουργία κάθε χρόνο του Αγίου Νεκταρίου, ήταν το κημητήριο της πόλης, δεν ξέρω αν το ανέφερε ο Δημήτριος, και κατά τη στιγμή εκείνη να βλέπεις τον Πατριάρχη, να βλέπεις τον Μαρμαρά, να βλέπεις τις αλυσμόνιτες πατρίδες απέναντι, τα Μουδανιά, την Πρυκόνησο, την Κίζικο, φαίνονται από εκεί, γιατί αισθάνεσαι τον εαυτό σου να είσαι μεταξύ ουρανού και γης σε αυτές τις αλυσμόνιτες πατρίδες. Και ήταν μια μεγάλη ευλογία για εμάς η παρουσία του Παναγιωτάτου. Τώρα, το πρακτικότερο. Αφού το ανέλαβα, προσπάθησα, όπως σας είπα, να αναπτύξω καλές σχέσεις με το Δήμο, το οποίο αυτό είχε και πρακτικά αποτελέσματα. Αγόρασα εκεί ένα παλιό σπίτι, ξύλινο, το οποίο το ανεκαίνισα και μέσα σε αυτό το σπίτι φτιάξαμε ένα παρεκκλήσιο επωνόματι του Παναγίας της Ηλυβριανής του Αγίου Νεκταρίου. Σημειωτέων ότι πλησίων του ναού, πλησίων του νέου αυτού επισκοπείου Μητροπολιτικού Μεγάρου, βρίσκεται το παλαιό Μητροπολιτικό Μέγαρο και ο ναός της Παναγίας της Ηλυβριανής. Λοιπόν, αρχίσαμε με τη χάρη του Θεού από το μηδέν. Δεν ήξερα αν υπήρχαν πιστοί ή όχι, αλλά με τη χάρη του Θεού, μετά από τις 3 Μαρτίου του 2018 που κάναμε την πρώτη λειτουργία, τώρα έχουμε ένα πίμνιο ορθοδόξων, με τη χάρη του Θεού, αποτελούμενο από Ρωμιούς και Σλαβοφόνους πιστούς. Είναι γύρω στα, μέχρι τώρα, γύρω στα 30 άτομα, αλλά με μία τάση συνεχώς να αυξάνεται με τη χάρη του Θεού. Είμαι ευγνώμονος στο Θεό και στον Άγιο Νεκτάριο, ο οποίος επισκέψατο ημάς εξ ύψους και μας έδωσε πλουσία τη χάρη του στη γενέτειρά του, με αποτέλεσμα αυτό το σημείο της παρουσίας του Αγίου είναι το αποτέλεσμα, δηλαδή αυτής της παρουσίας του Αγίου είναι απτό, είναι πρακτικό, είναι η ύπαρξη αυτού του παρεκκλησίου και του Μεγάρου. Κατά την πανήγυρη του Αγίου Νεκταρίου έχουν προσέλθει χιλιάδες προσκυνητές. Σημειωτέω να σας πω ότι κατά τη λειτουργία του την Πατριαρχία του 2018 είχαμε περί τα 2,5 με 3.000 άτομα περίπου. Και ο Πατριάρχης εξεπλάγει από την παρουσία, αλλά γιατί όμως, γιατί το σημείο έλξεως, το σημείο αναφοράς είναι ο Άγιος Νεκτάριος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Προσπαθούμε υπό συνθήκας διαφορετικές κλιματικές συνθήκες, διότι αυτές οι σλαβόφωνες κυρίες είναι παντρεμένες με Τούρκους, αντιμετωπίζουν διαφορετικές κλιματικές εμπειρίες από ό,τι εσείς στο Λονδίνο, αλλά προσπαθούμε με σύνεση, με αγάπη, με ειρήνη, με το πνεύμα που απαιτεί ο Κύριός μας, να πορευόμαστε και να επιτολούμε με τη χάρη του Θεού και παρά τις ασθενείς μας δυνάμεις το κλιματικό μας έργο. Για πρώτη φορά, μετά το 1922, έχουμε μια ορθόδοξη παρουσία στη Συλληβρία και αυτό είναι ένα ελπιδοφόρο γεγονός. Εύχομαι ο Θεός να το κρατήνει και να το κρατήσει. Είναι ένας ευλογημένος τόπος, όπως το αισθάνεστε κι εσείς, όπως είπατε, με την επίσκεψη του Αγίου Νεκταρίου και ιδιαίτερα όλες τις Μητροπόλεις και της ζωής της εκκλησιαστικής, αφού η επαρχία σας είναι και η γενέτερα του Αγίου. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, να σας δίνει ο Θεός δύναμη και υγεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πατέρα. Εύχομαι και εμείς εδώ στην Μεγάλη Βρετανία
Σας περιμένω να έρθετε, γιατί η Λιβρία να έρθουμε και σε είναι μια ευεργημένη πόλη, είναι η αρχαιότερη αρχαιοελληνική πόλη. Σκεφτείτε τόσο από τις αρχαιότερες αρχαιοελληνικές πόλεις. Σκεφτείτε, έχει κρατήσει ακόμα το όνομά της, πόσο βαρύτητα ιστορική έχει. Από αυτό αποδεικνύεται το γεγονός ότι έχει ιστορική βαρύτητα η Σιλιβρία. Και εύχομαι να έρθετε να δείτε τα ερείπια της οικίας του Αγίου Νεκταρίου. Προσπαθήσαμε με τις δημοτικές αρχές να το κτίσουμε, έχουμε εμπόδια διάφορα, αλλά παρά τα αυτά εμείς με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε και προσπαθούμε να επιτελούμε το ποιμαντικό μας έργο, πάντοτε όπως το λέω, με ειρηνική διάθεση, χωρίς ακρότητες, χωρίς εξάρσεις, χωρίς εθνικιστικές εξάρσεις, πάντοτε όπως είπαμε το πνεύμα που απαιτεί η Ορθόδοξη Εκκλησία και το Ορθόδοξο Ήθος. Είμαι απόλυτα σίγουρος, σεβασμιότατε, και στέλνουμε και εμείς τις ταπεινές έτσι ευχές για να αναδειχθεί ακόμα περισσότερο. Είμαι γνώμη σας, Πάτερ Ιωσήφ, και στον κύριο Δημήτρη Τσιανικλίδη, που με καλέσατε για να μιλήσω για την επαρχία μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαιρετισμούς σε όλους τους ακροατές σας και ιδιαίτερα στην οικογένειά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και να εύχεστε και να προσεύχεστε και για μας την ευχή σας. Σήγησε πια, μα εσύ δεν κινήθηκε. Παρακοιμάσαι σε τούτο δω το βράχο, όπου δεν έχεις ένα δάκρυ καρδιά σου. Gita has a property to let and wants to find the perfect tenant and the perfect management company to look after her property. She calls Revive as she hears they're providing landlords with an amazing management service. Revive come out to view the property on the same day, and within 24 hours Revive have made an offer to Gita to rent the property directly from her for the long term. This is the ideal tenant for Gita, as she receives a guaranteed rent every month, whether it's fully occupied or not, with no fees or hidden charges. Revive improve the property and add their finishing touches before moving in like-minded working professionals looking for a shared home. The tenants love Revive as it provides them with an all-inclusive package with utility bills, council tax, internet and Netflix, so they can focus on their lives. Revive send out their cleaners and maintenance team on a regular basis to ensure their properties are being looked after. They also take on all minor maintenance issues at their own expense. If Gita wants to inspect the property, she can. Otherwise, Revive can always send her inspection reports. If you have a property to let like Gita, then get in touch and join the many landlords and letting agents benefiting from our service. Revive Property. No hassle, no voids, guaranteed rent.